Για πολλά χρόνια η σοβαρότητα της παχυσαρκίας ως νόσος είχε υποτιμηθεί από τον ιατρικό κόσμο. Σήμερα γνωρίζουμε όμως ότι η παχυσαρκία δεν είναι ένα αισθητικό πρόβλημα, αλλά μια επίμονη και εξελισσόμενη νόσος που φθείρει τον οργανισμό σε συνδυασμό με άλλες παθήσεις όπως ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις και νοσήματα του σκελετού και των αρθρώσεων. Πώς αντιμετωπίζει την παχυσαρκία όταν η θεραπεία με δίαιτες αποτυγχάνει? Ποια είναι η κατάλληλη βαριατρική επέμβαση για κάθε άτομο? Σε λίγο στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της Ίασης. Την εκπομπή αυτή που παρουσιάζει θέματα υγείας, καθώς επίσης και τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν στον ανθρώπινο οργανισμό. Σήμερα μιλάμε για την γαστρική πτύχωση. Αποτελεί μία από τις νεότερες τεχνικές για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία όμως μπορεί να έχει και άλλες αιτίες και να δημιουργεί προβλήματα γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις την διαφραγματοκύλη. Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της παχυσαρκίας αλλά και της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης, θα μας πει σήμερα ο λαπαροσκόπος χειρουργός Γιώργος Σκρέκας. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, παχυσαρκία, ένα σύγχρονο ζήτημα, μια σύγχρονη νόσος και δεν είναι απλά θέμα αισθητικής, αλλά είναι και θέμα παθολογίας. Να δούμε λοιπόν πότε ένα άτομο θεωρείται ότι νοσεί από την παχυσαρκία. Παχυσαρκία είναι μια νόσος στις σύγχρονες εποχές, Γιάννη, όπως έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη. Ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού πάσχει από παχυσαρκία ελαφράς ή πιο βαριάς μορφής. Μπορεί κάποιος να είναι υπέρβαρος, μπορεί όμως να είναι και νοσογόνα παχύσαρκος και αυτό το μετράμε με το δείκτη σωματικού βάρους. Δηλαδή πότε θεωρείται κάποιος ότι παχύσαρκος 5-10 κιλά παραπάνω, 20? Με απλά λόγια, για να μην κουράσουμε, παχύσαρκος, νοσογόνα παχύσαρκος θεωρείται κάποιος όταν έχει περίπου 35-40 κιλά πάνω από το φυσιολογικό. Από το αναμενόμενο φυσιολογικό για την ηλικία και το ύψος του. Ουσιαστικά όμως, ποιες είναι εκείνες οι επιλογές που έχει ένας ασθενής ο οποίος νοσεί από την παχυσαρκία? Ένας ασθενής που νοσεί από παχυσαρκία μπορεί να αντιμετωπιστεί καταρχάς συντηρητικά, δηλαδή να προσπαθήσει με δίαιτα ή με αλλαγή στον τρόπο ζωής του, βάζοντας περισσότερη φυσική δραστηριότητα, άσκηση, σε συνδυασμό με μια διατροφή. Μπορεί να προσπαθήσει να πετύχει μια καλύτερη ισορροπία βάρους. Ένα λεπτό, γιατρέ. Ένας παχύσαργος άνθρωπος που έχει 35, 40, 50, 100 κιλά παραπάνω από το φυσιολογικό του, είναι αδύνατο να αθληθεί. Και εδώ είναι το ζήτημα, γιατί πολλοί από τους συναδέλφους σας και κλινικοί διατροφολόγοι λένε να ξεκινήσει τη διατροφή, αλλά να κάνεις και άσκηση. Ο άνθρωπος αυτός πολλές φορές δεν μπορεί να μετακινηθεί. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Γιάννη. Η παχυσαρκία καταρχάς είναι μια κατάσταση εξελισσόμενη και όχι σταθερή. Κάποιος ο οποίος είναι 160 κιλά τώρα, κάποτε υπήρξε 120-130. Να ξεχωρίσουμε λοιπόν ποιους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με συντηρητικό τρόπο. Άτομα τα οποία έχουν πλεόνασμα βάρους, παραπανήσια κιλά δηλαδή, περίπου μέχρι 30-35 κιλά, μπορεί να προσπαθήσουν να ελέγξουν την κατάσταση με δίαιτα, διατροφή, αλλαγή τρόπου ζωής, άσκηση, αύξηση φυσικής δραστηριότητας. Άτομα τα οποία έχουν ξεφύγει και έχουν πλεόνασμα βάρους πάνω από 40 κιλά, δεν είναι εύκολο, είναι αδύνατο τις περισσότερες φορές να πετύχουν κάποιο μόνιμο αποτέλεσμα με συντηρητικά μέσα. Αυτούς τους ανθρώπους είναι η κατηγορία, αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στην κατηγορία της χειρουργικής λεγόμενης παχυσαρκίας, δηλαδή της νοσογόνου παχυσαρκίας. Σε αυτούς τους ανθρώπους τη λύση πρέπει να τη δώσει ο χειρουργός. Βλέπουμε επίσης πολλούς ασθενείς, οι οποίοι όμως οδηγούνται σε λανθασμένα μονοπάτια, επιλέγοντας εκείνη του τι είδους χειρουργική επέμβαση θέλουν να κάνουν. Και το ερώτημα εδώ, γιατρέ, είναι ο ασθενής είναι εκείνος που επιλέγει το ποια ακριβώς μέθοδο θα κάνει προκειμένου να χάσει αυτό το περιττό βάρος, ή θα πρέπει ο γιατρός να του υποδείξει ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος? Θα απαντήσω ειλικρινά σε αυτό. Από τη μια μεριά έχουμε τον ασθενή, ο οποίος, ας πούμε, έχει τα δικά του δεδομένα και τους δικούς του φόβους. Έτσι, είναι φυσικό ένας ασθενής ο οποίος σκέφτεται την λύση της χειρουργικής, πρώτα απ' όλα να φοβάται. Επομένως, έχει μια τάση του να επιλέξει αυτό που είναι πιο απλό και λιγότερο επικίνδυνο, προκειμένου να βοηθηθεί. Απ' την άλλη μεριά είναι η επιστήμη και ο χειρουργός, ο γιατρός, ο οποίος έχει και αυτός τα δικά του δεδομένα και μπορεί να έχει και τα δικά του κριτήρια, τα επιστημονικά, για το τι θα συστήσει στον κάθε ασθενή και ποια επέμβαση θα συστήσει. Τώρα,
Σε γενικές γραμμές, επειδή υπάρχουν πολλών ειδών επεμβάσεις, υπάρχουν ελαφριές επεμβάσεις όπως είναι αυτή η καινούργια ενισχυμένη γαστρική πτύχωση που είναι πάρα πολύ απλή και τελείως ακίνδυνη. Υπάρχουν όμως και πολύ προχωρημένα χειρουργία όπως είναι τα λεγόμενα μεταβολικά χειρουργία που είναι τα ακραία bypass, παρακάμψεις εντέρων και άλλα και πιο σοβαρά που αφορούν μεταθέσεις εντέρων που στοχεύουν κυρίως στην θεραπεία του διαβήτη. Τώρα, ο χειρουργός θα προτείνει ποιο κατά τη γνώμη του είναι το ενδεικνύωμενο χειρουργείο. Από την άλλη μεριά, ο ασθενής θα συζητήσει τους δικούς του φόβους με τον γιατρό του και μαζί θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Άρα και λοιπόν... Θέλει λοιπόν μια συνεργασία, όχι μόνο για την επέμβαση, αλλά και το μετά. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ήθελα να πω ότι τελικά το τι θα γίνει τελικά το μετά είναι 50% ευθύνη του χειρουργού και 50% είναι ένας συνεταιρισμός και 50% του ασθενούς. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μακροχρόνια ανάμεσα στον γιατρό και στον ασθενή για να πετύχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γιατρέ, πολλοί πιστεύουν, γιατί υπάρχει ένας διάχυτος αστικός μύθος, ότι το στομάχι, ακόμη και αν αν επέμβουμε χειρουργικά, μειώσουμε τη χωρητικότητά του, για παράδειγμα, μπορεί αυτό να ξεχυλώσει και πάλι. Είναι έτσι ή είναι πραγματικά ένας μύθος? Κοιτάξτε, σίγουρα μετά από χρόνια η κατάσταση, ας πούμε, η διατροφική του ασθενούς και το μέγεθος του στομάχου, οι συνήθειές του κλπ. Μπορεί να έχουν μεταβληθεί. Είναι αλήθεια ότι σε ένα βαθμό το στομάχι μπορεί να μεγαλώσει, αλλά θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Όταν κάνουμε μια επέμβαση πτύχωσης, ας πούμε, ή γαστρικού μανικιού, το slim gastrectomy. Θα πούμε ποιες είναι αυτές και τι ακριβώς. Το στομάχι μας θα μικρύνει μέχρι και 10 φορές. Εάν χωρούσε 1 λίτρο, θα χωράει 100 γραμμάρια. Μπορεί τόσο μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι τεράστια τον πρώτο καιρό. Μετά από 3 χρόνια μπορεί να έχει διασταλεί το στομάχι και να χωράει 150 ή 200 γραμμάρια. Μάλιστα. Δηλαδή, άρα δεν θα πάλι δούμε τις ακραίες περιπτώσεις όχι, να ξαναφτάνουμε πάλι στο αρχικό στάδιο. Εφόσον έχει γίνει σωστά επέμβαση, ποτέ δεν θα έχουμε πάνω στην αρχική κατάσταση. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και μετά από μια διάταση του στομάχου που μπορεί να συμβεί μετά από 5 ή 10 χρόνια, το στομάχι θα παραμείνει τουλάχιστον 4 φορές μικρότερο, ίσως και παραπάνω, σε σχέση με το αρχικό. Άραγε λοιπόν, αυτό που ο ασθενής θα νιώθει ότι μπορεί να φάει λίγο παραπάνω σε σχέση με εκείνο που τρώγε τον πρώτο καιρό, δεν είναι αυτό η κύρια αιτία που θα οδηγήσει ενδεχομένως σε αυτό που φοβόμαστε, στην ανάκτηση των κιλών. Μάλιστα. Η ανάκτηση του βάρους δεν οφείλεται, οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν οφείλεται σε ότι διαστέλλεται το στομάχι. Οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων που όπως περιλαμβάνουν αυτοί οι παράγοντες, τις κακές διατροφικές επιλογές που μπορεί να έχει ο ασθενής. Δηλαδή, ο ασθενής, αν ξεκινήσει, καταναλώνει γλυκίσματα σε μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι πριν, αυτό θα έχει επίδραση στο βάρος του. Ή αν αυξήσει τη συχνότητα των γευμάτων, ή αν μειώσει τη φυσική δραστηριότητα και πιάσει την τηλεόραση και το τηλεκοντρόλ. Λοιπόν, όλα αυτά θα έχουν επίδραση στο βάρος του. Τόσο μεγάλη ώστε όμως να έχουμε πάλι μια επαναφορά στο αρχικό, μη επιθυμητό βάρος, δηλαδή στην αρχική κατάσταση παχυσαρκίας. Δεν θα το δει κανείς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα το δει σε 5, 6, 10 χρόνια. Σε δηλαδή, βάθος χρόνου λοιπόν. Ακριβώς. Αν κανείς, ας πούμε, βάζει 0,5 κιλό το μήνα, σημαίνει 6 κιλά το χρόνο και σε 3 χρόνια σημαίνει 18 κιλά. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, πάμε όμως να δούμε τώρα τι συμβαίνει όταν επιχειρούμε μια επέμβαση βαριατρικής χειρουργικής. Πολλοί ίσως ασθενείς νιώθουν λίγο περίεργα να κόψουν, να χειρουργήσουν το στομάχι τους. Και μπαίνει το ερώτημα, η επιλογή είναι ποια? Να προχωρήσουμε σε αφαίρεση μέρους του στομάχου ή να πάμε σε μια πιο συντηρητική, αν θέλετε, κατάσταση ώστε να διπλώσουμε ή να μειώσουμε τη χωρητικότητα με το ενδεχόμενο να αναστρέψουμε την κατάσταση αν το επιθυμούμε? Είναι ακριβώς το δίλημα να κόψουμε ή να διπλώσουμε, να κάνουμε γαστρικό μανίκι ή να κάνουμε μια ενισχυμένη πτύχωση στομάχου. Θα μου πείτε γιατί τονίζετε το ενισχυμένη? Γιατί υπάρχει η απλή πτύχωση. Βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι η γαστρεκτομή αφορά κυρίως περιπτώσεις πιο βαριές. Ενώ η πτύχωση αφορά περιπτώσεις λιγότερο βαριές, ενώ από πλευράς παχυσαρκίας. Μάλιστα. Όχι από σύνοδα νοσήματα, από πλευράς παχυσαρκίας. Στόχος δηλαδή, λοιπόν, είναι να χάσουμε πόσα κιλά με μία πτύχωση. Δηλαδή, θα έλεγα ότι η πτύχωση είναι κατάλληλη για άτομα που έχουν ένα όριο, ένα ας πούμε προσδόκιμο απώλειας βάρους περίπου 45 κιλά. Δεν είναι και λίγα. Μέχρι, καθόλου. 45 κιλά μέχρι, είναι μισός άνθρωπος επιπλέον. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι 45 κιλά η πτύχωση είναι κατάλληλη
τεχνική για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Άτομα τα οποία είναι πολύ υπέρβαρα, εξαιρετικά υπέρβαρα, δηλαδή άτομα που ζυγίζουν 180 κιλά, εγώ τουλάχιστον προτείνω να προτιμήσουν το γαστρικό μανίκι, το κόψιμο του στομάχου. Στη βαριά παχυσαρκία είναι πιο αποτελεσματικό το κόψιμο του στομάχου σε σχέση με την αναδίπλωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, είπαμε, όπως είπαμε και πριν, θα υπάρξει συζήτηση, θα υπάρξει κατάθεση των απόψεων και θα αποφασίσουν μαζί ο χειρουργός και ο ασθενής τι ακριβώς θα κάνουν στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας και πάλι τονίζω συνεργασίας που θα πρέπει να έχουν μετά το χειρουργείο. Ωραία. Πάμε καταρχάς να καταλάβουμε τι σημαίνει γαστρική πτύχωση. Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν και παράλληλα και την εικόνα, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Έτσι. Ουσιαστικά ερχόμαστε να διπλώσουμε το στομάχι για να μειώσουμε την ποσότητα φαγητού. Η γαστρική πτύχωση είναι μια επέμβαση η οποία εμποδίζεται το στομάχι να διασταλεί στην ουσία. Φανταστείτε. Το βλέπουμε και εδώ και αν εδώ θα βλέπουμε, το εξηγούμε θα δούμε τις ραφές που μπαίνουν από την έξω πλευρά του στομάχου, χωρίς να κόψουμε ή να αφαιρέσουμε κάτι. Ραφές οι οποίες καθυλώνουν το τείχομα του στομάχου, δημιουργούν πτυχές εσωτερικά ή θα έλεγα ενισχύουν τις εσωτερικές πτυχές του στομάχου που ήδη υπάρχουν, έτσι ώστε το στομάχι να μην μπορεί να διασταλεί για να δεχθεί μεγάλη ποσότητα τροφής. Φανταστείτε ότι το μια αναδίπλωση λοιπόν. Ακριβώς. Φανταστείτε ότι το στομάχι μας είναι ένα ακορντεόν. Στην πραγματικότητα, αν θα βλέπαμε ένα στομάχι από την εσωτερική του πλευρά, έχει στην πραγματικότητα πολλές πτυχές όπως ακριβώς θα έχει ένα κλεισμένο ακορντεόν. Όταν τρώμε, αρχίζουμε και τρώμε, κατεβαίνοντας η τροφή στο στομάχι μας, το στομάχι αρχίζει και διαστέλλεται και παίρνει σφαιρικό σχήμα, γίνεται σαν σακουλάκι στην ουσία. Με αποτέλεσμα οι πτυχές αυτές να διευρύνονται και στο τέλος εξαφανίζονται γιατί γίνεται ένα σφαιρικό, σαν μια μπαλίτσα το στομάχι μας όταν είναι γεμάτο. Άρα η πτύχωση, γιατρέ, επιτρέψτε μου, ουσιαστικά αποτελεί μια, να το πω έτσι, φυσιολογική κατάσταση ακριβώς, του στομάχου. Απλά την το στομάχι φυσιολογικά είναι πτυχωμένο από μόνο του. Εμείς εμποδίζουμε τις πτυχές από το να διασταλούν και να δεχθεί το στομάχι μεγαλύτερη ποσότητα τροφής. Καθυλώνοντας λοιπόν με ραφές τις πτυχές στη θέση του στην αρχική, αυτή τη θέση που έχουν όταν το στομάχι είναι άδειο. Εμποδίζουμε λοιπόν το στομάχι να διασταλεί για να μπορέσει να δεχθεί τροφή, τουλάχιστον σε μεγάλες ποσότητες. Έτσι λοιπόν περιορίζεται πολύ η κατανάλωση τροφής και η ποσότητα του γεύματος, της τροφής του γεύματος. Μάλιστα. Εδώ, γιατρέ, βλέπουμε όμως ότι είναι ουσιαστικά μια κατάσταση η οποία περιλαμβάνει εσωτερικά ράματα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι αναστρέψιμη καταρχάς. Και δεύτερον, υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουμε επιτυχία ή να σπάσουν τα ράματα και να οδηγηθούμε σε μια επιπλοκή. Καταρχάς, η γαστρική πτύχωση είναι μια επέμβαση η οποία έχει μια ιστορία 10 χρόνων. Πέρασε κάποιες φάσεις εξέλιξης αυτή η τεχνική, όπως ήταν οι παλιότερες πτυχώσεις με συνεχείς ραφές, οι τριπλές πτυχώσεις κλπ. Η καινούργια πτύχωση, η ενισχυμένη λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση, είναι η πιο ασφαλής και πιο αποτελεσματική. Έχει λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Οι ραφές είναι σταθερές, πάρα πολύ σταθερές. Είναι διαπιστωμένο για τουλάχιστον 5 χρόνια ότι οι ραφές αυτές δεν λύνονται, δεν διαστέλλεται το στομάχι. Και βεβαίως πρέπει να τονίσουμε και εδώ ότι είναι και αναστρέψιμο σε περίπτωση που θέλουμε να το αναστρέψουμε. Έτσι, αν θέλουμε δεν εμείς, έχει αφαιρεθεί κάτι από το στομάχι. Ακριβώς. Αν θέλουμε εμείς μπορούμε να αφαιρέσουμε τα ράματα και να ξαναγυρίσει το στομάχι στην αρχική του κατάσταση. Αυτό δεν προβλέπεται, έτσι, δεν προβλέπεται, αλλά θα έλεγα ότι δίνει την αίσθηση της ασφάλειας περισσότερο στον ασθενή, ότι ακόμα και αν κάτι δεν του αρέσει μετά, ότι θα μπορέσει να γυρίσει πίσω, να μπορέσει να το αναστρέψει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αναστρέψουμε την επέμβαση εφόσον λειτουργεί σωστά. Έτσι. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει λόγος που να θέλει κάποιος να μεγαλώσει το στομάχι του. Ξέρετε, είναι θέμα ψυχολογίας πολλές φορές για τον ασθενή. Ότι εγώ μεν έχω κάνει ένα χειρουργείο, αλλά δεν είναι χειρουργείο αφαίρεσης. Είναι ένα χειρουργείο το οποίο είναι περιορισμού με την χρήση των ραμάτων αυτών. Επειδή όμως μιλήσατε για ενισχυμένη πτύχωση, η απλή πτύχωση, με την ενισχυμένη πτύχωση τι διαφορές έχουν? Στην ενισχυμένη πτύχωση κάνουμε χρήση ειδικών ραμάτων, τα οποία, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι απορροφήσιμα ράματα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι σε λίγο καιρό ο οργανισμός θα έχει απορροφήσει και δεν υπάρχουν πια. Μένουν βεβαίως και κάποια μία απορροφήσιμα ράματα, μπαίνουν κάποια μία απορροφήσιμα για να μπορέσει το μάχη να σταθεροποιηθεί και να είναι μόνιμα σε αυτή την κατάσταση. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτά τα ράματα που χρησιμοποιούμε στην ενισχυμένη πτύχωση και ο τρόπος συγγραφής είναι τέτοιος που δεν δημιουργεί καμία επιπλοκή και κανένα πρόβλημα. Οι παλιότερες πτυχώσεις ήταν αναγκαίο να γίνουν με αρκετά χοντρά ράματα,
για να μπορούν να κρατήσουν το στομάχι στη θέση αυτή, τα οποία ήταν και πολύκλωνα και δημιουργούσαν προβλήματα μολύνσεων ή προβλήματα διατρήσεων. Έτσι. Δηλαδή είχαμε, ακόμα και στην πτύχωση, είχαμε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις επιπλοκών, όπως ήταν οι διαφυγές κλπ. Τώρα πλέον αυτά δεν υπάρχουν. Έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τελείως. Η ανάρρωση είναι πάρα πολύ γρήγορη με αυτή την τεχνική την καινούργια. Δηλαδή παραμονή στην κλινική είναι 1-2 βράδια μόνο. Και η επάνωδο στην εργασία μπορεί να γίνει για κάποιον που το θέλει σε 2-3 μέρες. Η απώλεια όμως του βάρους πότε ξεκινάει και πότε, ας πούμε, φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα με αυτή τη μέθοδο? Η απώλεια βάρους είναι άμεση. Στον πρώτο μήνα οι ασθενείς θα χάσουν από 6 μέχρι και 12 κιλά. Συνήθως είναι γύρω στα 8 η μέση απώλεια βάρους. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να συνεχίσει να χάνει βάρος 3 με 4 κιλά το μήνα για τον επόμενο χρόνο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η απώλεια βάρους που τελειώνει περίπου στο χρόνο, πάνω στους 10 με 12 μήνες. Είναι μια φυσιολογική, αν θέλετε, και προβλεπόμενη διαδικασία αυτή? Ναι, αν εξαιρέσετε τον πρώτο μήνα, που στον πρώτο μήνα η μεγάλη μαζική απώλεια υγρών είναι που κάνει τόσο μεγάλη απόκληση στη ζυγαριά, από εκεί και πέρα η απώλεια των 3 με 4 κιλών το μήνα είναι αυτό που θα συνέστηνε και οποιοδήποτε διαιτολόγος. Δηλαδή άρα είναι μια ασφαλής απώλεια. Βέβαια, ασφαλέστατη απώλεια βάρους. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι οι ασθενείς πάντα είναι υπό παρακολούθηση και σε συνεργασία πάντα με τον γιατρό. Κάθε μήνα έχουν το στόχο τους, πόσο πρέπει να χάσουν. Όταν υπάρχουν αποκλίσεις, είτε προς τη μια κατεύθυνση, είτε περισσότερα κιλά είτε λιγότερα, πρέπει πάντα να συζητήσουμε το πρόβλημα για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει και να κάνουμε κάποιες διορθώσεις ενδεχομένως στη διατροφή τους. Μάλιστα. Επίσης, αναφερθήκατε σε λαπαροσκοπική μέθοδο. Άρα, πρακτικά, αυτό πώς γίνεται? Μπαίνουμε δηλαδή μέσα στο στομάχι από την κοιλιακή χώρα μέσω από κάποιες μικρές σοπές? Δεν μπαίνουμε στο στομάχι. Γίνεται με λαπαροσκόπηση με τεχνικές ρομποτικές. Mm-hmm. Στην ουσία, μέσα από πολύ μικρές τομές εισέρχονται τα εργαλεία και κάμερα στην κοιλιά. Γίνεται η παρασκευή του στομάχου, ξεκολλάει το στομάχι από το λίπος και μετά ράβουμε τα τυχώματα από την έξω πλευρά του στομάχου χωρίς να εισέλθουν μέσα στο στομάχι καθόλου. Δεν πειράζουμε τίποτα άλλο, δεν αφαιρείται τίποτα. Μόνο καθυλώνεται το τείχωμα του στομάχου με σειραβές, αναδιπλώνεται και καθυλώνεται στη φυσιολογική θέση αυτή που έχει ένα στομάχι όταν είναι νηστικό. Αυτό είναι αρκετό για να μην μπορεί το στομάχι να διασταλεί μετά και να δεχτεί τροφή. Το κάνετε να ακούγεται πολύ εύκολο και γρήγορο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ολοκλήρωση της επέμβασης αυτής. Άρα, πρακτικά, πόσο χρονοβόρα είναι αυτή η διαδικασία? Ξέρετε, η ενισχυμένη γαστρική πτύχωση είναι μια πολύ ειδική τεχνική και απαιτεί πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πτυχώσεις το στομάχι από το να κάνεις γαστρεκτομή, γαστρικό μανίκι, γαστρικό σλίβ. Λοιπόν, απαιτεί μεγάλη εμπειρία και εάν πραγματικά υπάρχει εμπειρία, είναι μια επέμβαση ρουτίνας πάρα πάρα πολύ απλή. Διαρκεί περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά το πολύ. Στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού, αυτός είναι ο χρόνος και η νοσηλεία μπορεί να είναι ένα 24ωρο μόνο. Όταν λοιπόν κάποιος ολοκληρώσει την επέμβαση αυτή, στην επόμενη φάση τι ακολουθεί? Δηλαδή το πρόγραμμα αποκατάστασης, ακόμη και το πρόγραμμα της διατροφής του, τι περιλαμβάνει, τι θα πρέπει να αποφύγει, σε πόσο καιρό θα μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ να φάω πάλι κανονικό φαγητό και όχι να τρέφουμε, για παράδειγμα, με κάποια σούπα ή με κάποιο υγρό? Αμέσως μετά την επέμβαση θα πρέπει να ξέρουμε, να τονίσουμε ότι υπάρχει ένα διάστημα περίπου 2 εβδομάδων ανορεξίας. Αυτή είναι η λεγόμενη μεταχειρητική ανορεξία. Οφείλεται σε ότι το στομάχι μας έχει ένα είδημα, είναι πρισμένο, το οποίο σιγά σιγά μετά τις 2 εβδομάδες ξεπρίζεται. Τότε εμφανίζεται ξανά η όρεξη. Μέχρι τις 2 εβδομάδες λοιπόν δεν υπάρχει όρεξη. Σε αυτό το διάστημα ο ασθενής είναι υποχρεωμένος να καταναλώνει τουλάχιστον υγρά. Έτσι. Η τροφή του είναι λεγόμενη διαυγής δίαιτα, η διατροφή του. Σε αυτή τη φάση καταναλώνει άφθονα υγρά, μπορεί να καταναλώνει σούπες, χυμούς, οτιδήποτε μπορεί να πιει εκτός από αλκοόλ. Έτσι και αεριούχα αναψυκτικά. Μετά τις 2 εβδομάδες πλέον μπορεί να ξεκινήσει με μαλακές τροφές. Σε αυτή τη φάση των 2 επόμενων εβδομάδων επιτρέπονται η σύντηση με πολύ βραστά, πολύ βραστά ηλιωμένα φαγητά, ας πούμε, τύπου πουρέ. Μάλιστα. Έτσι. Γιαούρτια, κρέμες, γενικώς αληφές και ρευστές τροφές μέχρι να συμπληρώσουμε το μήνα. Μετά το μήνα η διατροφή του μπορεί να είναι φυσιολογική, να ξαναγυρίσει στις παλιές του διατροφικές συνήθειες.
Όχι όμως και στις ίδιες ποσότητες. Οι ποσότητες είναι, σαφώς είναι περιορισμένες, είναι πολύ περιορισμένες. Μπορεί δηλαδή να θέλει κανείς να φάει αυτό το οποίο βλέπει μπροστά του να του ανοίγει την όρεξη, αλλά πρακτικά δεν μπορεί να το. Όχι, μπορεί να φάει, μπορεί να φάει κανονικότατα, απλά με πολύ, πολύ μικρή ποσότητα. Νιώθει τον κορεσμό που θα ένιωθε τρώγοντας τη δεκαπλάσια ποσότητα. Αυτό είναι όλο, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να φάει τα πάντα, δεν στερείται τίποτα. Από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Από γύρω, από σουβλάκι, από οτιδήποτε μπορεί να φάει. Απλά η ποσότητα είναι τέτοια που καταναλώνει, που του δημιουργεί κορεσμό χωρίς να παίρνει πολλές θερμίδες. Η ενισχυμένη γαστρική πτύχωση, γιατρέ, είναι κατάλληλη, θα λέγατε, για κάποιους ασθενείς οι οποίοι έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, όπως για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα καρδιάς ή κάποιο άλλο πρόβλημα σοβαρό, το οποίο σε άλλες περιπτώσεις θα αποτελούσε και έναν ανασταλτικό παράγοντα για μια βαριατρική χειρουργική επέμβαση. Η γαστρική πτύχωση είναι μια από τις βαριατρικές επεμβάσεις που υπάρχουν άλλες 4-5 βαριατρικές επεμβάσεις που είναι διαδεδομένες παγκοσμίως. Είναι η πιο ελαφριά, ας το πούμε, με τις λιγότερες επιπλοκές, η πιο ακίνδυνη τεχνική για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Τώρα, εάν συζητήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από διαβήτη, Φερρυππίν, έχουν προβλήματα υπέρτασης που είναι συνηθισμένα για έναν άνθρωπο παχύσαρκο, δεν είναι αυτά τα κύρια κριτήρια μέσω των οποίων θα αποφασίσει κανείς το είδος της επέμβασης. Είναι και θέμα πολιτικής και του γιατρού, ας πούμε, και του κέντρου. Κάθε κέντρο μπορεί να έχει διαφορετική πολιτική πάνω σε αυτά τα θέματα. Η δικιά μας θέση σε αυτό είναι ότι αυτό που τόνισε και πριν, ότι ο ασθενής συμμετέχει στη λήψη της απόφασης, αρκεί να είναι καλά ενημερωμένος για το τι προσφέρει, τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα και τι προσφέρει κάθε επέμβαση. Ο ίδιος θα αποφασίσει μέχρι πού και πόσο παρεμβατικά θα δράσουμε εμείς για να τον βοηθήσουμε για την παχυσαρκία, για το πρόβλημα, για να λύσει το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Μάλιστα. Τώρα ήθελα να πω απλά ότι ας πούμε για το θέμα του διαβήτη της υπέρτασης, ο στόχος μας δεν είναι να αλλάξουμε θέση στο έντερο. Ο στόχος μας είναι να νορμαλοποιήσουμε τις τιμές του σαχάρου του αίματος και να μειώσουμε την πίεση του αίματος. Αυτό θα γίνει μέσω της απώλειας βάρους. Οποιαδήποτε μέθοδος οδηγήσει σε απώλεια βάρους θα ωφελήσει και στα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία. Άρα και λοιπόν, ακόμα και η πτύχωση θα βοηθήσει τα άτομα που έχουν διαβήτη να ρυθμίσουν το διαβήτη τους πολύ καλύτερα, θα βοηθήσει και άτομα τα οποία έχουν υπέρταση να μειωθεί η πίεση του αίματος. Επειδή αναφερθήκατε στα πλεονεκτήματα, είναι ίσως η καταλληλότερη στιγμή τώρα να δούμε τα πλεονεκτήματα αυτά πιο αναλυτικά. Έχουμε λοιπόν χαρακτηριστικά την περίπτωση της γαστρικής πτύχωσης, της ενισχυμένης γαστρικής πτύχωσης, να το τονίσουμε, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε συμπτικές ή άλλες επιπλοκές. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Αναφερθήκατε νωρίτερα στα ράματα, τα οποία συνέβαιναν στο παρελθόν με την απλή γαστρική πτύχωση. Ακριβώς. Η ενισχυμένη γαστρική πτύχωση έχει αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα ότι είναι η πιο ασφαλής. Είπαμε από την αρχή, έχει τις λιγότερες επιπλοκές, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι μηδενικές. Επίσης, είναι πάρα πολύ ασφαλής και όσον αφορά τις απότερες επιπλοκές. Συνήθως αυτές οι επεμβάσεις περιορισμού δημιουργούν καμιά φορά προβλήματα παλινδρόμησης, επιδεινώνουν προβλήματα παλινδρόμησης. Αυτό είναι γνωστό, σε αυτό είναι γνωστό, ναι, με το γαστρικό μανίκιο ότι συμβαίνει μερικές φορές. Στην πτύχωση είναι πάρα πολύ λιγότερη η επίπτωση του χειρουργείου στο θέμα της παλινδρόμησης. Δηλαδή δεν προκαλεί τόσο πολύ παλινδρόμηση όσο το γαστρικό μανίκι η ενισχυμένη γαστρική πτύχωση. Να βάλουμε μια παρένθεση σε αυτό. Η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση αποτελεί όμως σίγουρα είτε μια επιπλοκή είτε αν θέλετε και μια αιτία της παχυσαρκίας. Δηλαδή είναι σχεδόν αλληλένδετες αυτές τις καταστάσεις. Όχι ακριβώς αλληλεύεται. Η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση είναι μια νόσος ξεχωριστή. Είναι ένα άλλο πράγμα. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν τον αστερίσκο αυτό για να το συζητήσουμε παρακάτω στην εκπομπή. Πάμε λίγο παρακάτω στην εμφύτευση ξένων υλικών. Και μάλιστα τονίζεται ότι αυτό δεν συμβαίνει στην γαστρική πτύχωση. Ναι, το όλο φορτίο ξένου σώματος, δηλαδή ακόμα αν θεωρήσουμε ξένο σώμα, ακόμα και το ράμα που μπαίνει. Εντάξει. Το φορτίο ξένου σώματος στον οργανισμό με την ενισχυμένη γαστρική πτύχωση είναι το ελάχιστο δυνατό. Στην ουσία αυτό που μένει μετά το χειρουργείο είναι 4-5 ράφες με ένα ειδικό ράμα το οποίο χρησιμοποιείται για την καρδιοχειρουργική. Ράβουμε αγκία και καρδιά με αυτό το ράμα.
Δεν υπάρχει κανένα άλλο ξένο σώμα. Ούτε δακτύλι, ούτε χοντρά αράματα, ούτε διαμπερείς σειραφές του στομάχου που να μπορούν να δημιουργήσουν συπτικές επιπλοκές. Άρα αυτό πιστεύει λοιπόν ο ασθενής ότι δεν φέρει κάποιο ξένο σώμα μέσα όχι. του. Το τονίζουμε αυτό γιατί αυτό ήταν ένα μειονέκτημα της τριπλής πτύχωσης. Ότι χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται ράματα χοντρά για την τριπλή πτύχωση, διότι δεν γίνεται αλλιώς η τριπλή πτύχωση, τα οποία χοντρά ράματα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και επιπλοκές στον ασθενή μετά από καιρό. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Δεν γίνεται εκτομή του στομάχου. Δεν δηλαδή αναφέρει. Δεν αφαιρούμε μέρος του στομάχου. Τίποτα. Σωστά. Και είναι και αναστρέψιμη. Και είναι αναστρέψιμη επέμβαση. Για το λόγο αυτό. Και για ψυχολογικούς λόγους κυρίως. Και για ψυχολογικούς λόγους. Λοιπόν, είναι μια επέμβαση. Δεν αφαιρούμε τίποτα. Όλα μπορούν να επανέλθουν στη θέση του αν χρειαστεί. Και πάμε παρακάτω λίγο να δούμε και την επόμενη κάρτα με τα πλεονεκτήματα. Δεν περιορίζει τις επιλογές στη διατροφή. Mm-hmm. Αυτό βέβαια από το στάδιο της αποκατάστασης και μετά. Γιατί μέχρι τότε φυσιολογικό είναι να πρέπει να υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής. Ακριβώς. Όταν λέμε δεν περιορίζει τις επιλογές στη διατροφή, εννοούμε ότι δεν δημιουργεί προβλήματα στον ασθενή τέτοια που να είναι αναγκασμένος να αλλάξει επιλογές στη διατροφή του. Όπως για παράδειγμα ένα bypass του στομάχου. Όπως για παράδειγμα οι παλιότερα που κάνανε δακτύλι, ένα τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Διότι οι δακτύλι δημιουργούσαν μια στένωση από την οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσει, ας πούμε, το κρέας. Έτσι. Ήταν δύσκολο να περάσουν τα λαχανικά χόρτα κλπ. Και υπήρχε η τάση. Οι ασθενείς να αναπτύξουν αυτό που λέμε soft calorie syndrome, δηλαδή σύνδρομο μαλακών θερμίδων. Δηλαδή οι ασθενείς κάνανε επιλογές στη διατροφή τους, ειδικές τροφές, ειδική επεξεργασία τροφής, τέτοια που τους έκανε να παίρνουν βάρος γιατί πέραν θερμίδες. Αυτό δεν υπάρχει όμως πλέον. Αυτό δεν υπάρχει εδώ. Εδώ μπορούμε κανονικά να τρώμε τα πάντα μετά την επέμβαση, χωρίς περιορισμό. Πάμε στην νοσηλεία, 1 έως 2 μέρες το maximum, σωστά. 1 έως 2 μέρες, ακριβώς. Αυτό είναι από τη στιγμή του χειρουργείου μέχρι τη στιγμή. Ναι, ακριβώς. Η όλη παραμονή είναι 1 με 2 ημέρες. Και βεβαίως το χαμηλό κόστος. Είναι το χαμηλότερο δυνατό κόστος, το χαμηλότερο δυνατό κόστος που μπορεί να έχει κανείς για να κάνει μια επέμβαση απώλειας βάρους. Mm-hmm. Είναι συγκρίσιμο, να σας πω, με εκείνο το κόστος που είχε όταν έβαζε κάποιος ένα μπαλόνι. Νωρίτερα, γιατρέ, αναφερθήκατε στην γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση ότι μπορεί να προκύψει ενδεχομένως ακόμη και από μια διαφορετική επέμβαση πέραν αυτής της γαστρικής πτύχωσης. Να το πάρουμε αλλιώς όμως. Η παχυσαρκία είναι ταυτόσιμη με την παλινδρόμηση ή μπορεί να υπάρχουν και ξεχωριστά χωρίς το ένα το άλλο. Η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, Γιάννη, είναι μια αυτούσια νόσος. Είναι διαφορετική νόσος. Σε έναν βαθμό μπορεί να συνυπάρχει με παχυσαρκία, της οποίας αποτελεί και έναν από τους αιτιολογικούς παράγοντες. Δηλαδή, η παχυσαρκία μπορεί να ευνοήσει τη γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Καταρχάς, τι είναι γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση είναι η αναγωγή γαστρικού περιεχομένου προς τον εσωφάγο. Δηλαδή, παλινδρόμηση υγρών του στομάχου προς τον εσωφάγο. Τα οξέα και όχι μόνο. Έτσι, είναι δηλαδή μια αντίθετη κίνηση από αυτή που κάνουμε όταν τρώμε ή όταν πίνουμε νερό. Έτσι, το πρόβλημα με αυτή την κατάσταση είναι ότι τα υγρά του στομάχου είναι οξέα στην ουσία και όταν γυρίζουν προς τα πίσω μπορεί να δημιουργήσουν εκτός από συμπτώματα ζημιά στον εσωφάγο. Πάμε, γιατρέ, να καταλάβουμε όμως και πρακτικά το τι ακριβώς συμβαίνει όταν υπάρχει ένα πρόβλημα γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης. Βλέπουμε λοιπόν το στομάχι, σχετίζεται βεβαίως και είναι συνδεδεμένο με τον εισοφαγικό αυλό. Εδώ λοιπόν, ό,τι περιλαμβάνει ουσιαστικά το στομάχι είναι αυτό το οποίο ακολουθεί ανάστροφη πορεία. Έτσι, ακριβώς εδώ, στην καρδιοεισοφαγική γωνία, όπως λέγεται η συμβολή του εισοφάγου με το στομάχι. Υπάρχει ένας λειτουργικός σφιχτήρας, ο οποίος ονομάζεται κατώτερος εισοφαγικός σφιχτήρας. Αυτός είναι μια βαλβίδα που επιτρέπει, μονόδρομη βαλβίδα, που επιτρέπει την κίνηση της τροφής των υγρών από τον εισοφάγο προς το στομάχι, αλλά απαγορεύει την παλινδρόμηση από το στομάχι προς τον εισοφάγο. Όταν αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργεί σωστά, τότε έχουμε συχνά παλινδρομήσεις γαστρικού περιεχομένου, υγρών του στομάχου, προς τον εισοφάγο. Αυτό προϋποθέτει ότι ο κατώτερος εισοφαγικός σφιχτήρας δεν λειτουργεί σωστά. Από τι μπορεί να προκληθεί αυτή η δυσλειτουργία του δακτυλίου? Είναι μια κατάσταση, κοιτάξτε, η δυσλειτουργία του σφιχτήρα είναι μια κατάσταση πολύπλοκη, γιατί και ο μηχανισμός του σφιχτήρα είναι πολύπλοκος, δεν είναι ξεκάθαρος ο μηχανισμός που δημιουργεί αυτόν τον σφιχτήρα στην καρδιοσφαγική γωνία. Λοιπόν, μεταξύ των αιτιών που μπορεί να προκύψουν γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση είναι οπωσδήποτε η παχυσαρκία,
είναι οι λήψεις φαρμάκων, πολλά φάρμακα όπως φάρμακα για την υπέρταση κλπ. Μπορεί να δημιουργούν χάλαση του σφιχτήρα και γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Τροφές όπως είναι ο καφές, όπως είναι σοκολάτα, το κακάο. Και βεβαίως και κάποιες καταστάσεις όπως είναι μια διαφραγματική ηλιφερυπίν, δηλαδή μια ανατομική διαταραχή στην περιοχή εκεί του σφιχτήρα και της καρδιοσοφαγικής γωνίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε πολλαπλές αιτίες για ένα πρόβλημα όμως το οποίο μπορεί να λυθεί συντηρητικά, δηλαδή για παράδειγμα να πάρουμε ένα χάπι, να πάρουμε ένα άλλο σκεύασμα υγρής μορφής και να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα της παλινδρόμησης. Η γαστροσφαγική παλινδρόμηση, το κάψιμο για παράδειγμα. Βεβαίως, είναι μια κατάσταση που σχεδόν όλοι οι άνθρωποι κάποιες φορές στη ζωή τους το έχουν νιώσει. Ας πούμε όταν έχουμε μια γαστρεντερίτιδα ή μια γαστρίτιδα από κάποια αιτία ή από μικρόβιο αν θέλετε, έχουμε νιώσει όλοι αυτό το κάψιμο του τι σημαίνει να ανεβαίνει το οξύ του στομάχου προς τα πάνω και να έχουμε αυτό που λέμε καούρες. Η καούρα, το κάψιμο, καύσος ο πεσοσθενικός ή και πόνος καμιά φορά είναι τα πιο συχνά συμπτώματα της γαστροσοφαγικής παλινδρόμησης. Μισό λεπτάκι. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά τα συμπτώματα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πότε κάποιος μπορεί να έχει γαστροσοφαγική παλινδρόμηση και να μην το γνωρίζει. Έχουμε λοιπόν εδώ κάψιμο στο στέρνο έως και τη βάση του λαιμού, δηλαδή χαμηλά μπορεί μέχρι εδώ. Μπορεί να μας ανεβαίνει μέχρι και το φάριγγα, μέχρι πάνω. Νιώθουμε λοιπόν το φαγητό να μας ανεβαίνει, είναι αυτό που λέμε μου ανέβηκε η μπουκιά στο λαιμό. Μπορεί να είναι το φαγητό εάν έχουμε φάει και είμαστε φαγωμένοι, αλλά αν το στομάχι μας είναι άδειο μπορεί να είναι η αίσθηση ενός καψίματος από το υγρό που ανεβαίνει το στομάχο. Γιατί η παλινδρόμηση μπορεί να αφορά τροφή που έχουμε καταναλώσει, μπορεί όμως να είναι και μόνο γαστρικά υγρά. Μάλιστα. Ερυγές είναι αυτό που λέμε το ρέψιμο. Ναι, επαναλαμβανόμενα αυτό, ρεψίματα. Εντάξει, τώρα θα λέγαμε ότι είναι ένα δευτερεύον σύμπτωμα. Οι ερυγές πάντα συνοδεύονται με το κάψιμο. Οι ερυγές είναι η αποβολή αέρα από το στομάχι. Άρα συνδυαστικά λειτουργούν αυτά. Βεβαίως, συνδυαστικά. Γιατί παρασύρει ο αέρας που ανεβαίνει, παρασύρει και υγρά, ας το πούμε, και δημιουργεί το κάψιμο. Πόνος στη βάση του θώρακα. Ο πόνος, ο οποίος είναι πολύ σημαντικό σαν σύμπτωμα και είναι ένα από τα συμπτώματα που καμιά φορά εκλαμβάνονται ως καρδιακός πόνος και είναι συνηθισμένο ασθενείς, ας πούμε, οι οποίοι πάσχουν από εσωφαγίτιδα, δηλαδή από κάψιμο του εσωφάγου λόγω των γαστρικών υγρών, να προσέρχονται ακόμα και στα επίγοντα των νοσοκομείων, αιτιόμενοι για καρδιακό πόνο, το πούμε, και φοβούμενοι ότι έχουν υποστεί άνφραγμα, ας πούμε. Καμιά φορά μοιάζει πολύ ο πόνος του εσωφάγου με τον πόνο τον καρδιακό και μπορεί να γίνει πρόβλημα διαφοροδιαγνωστικό, δηλαδή από το άνφραγμα. Από τι, μάλλον με ποιο τρόπο μπορεί λοιπόν κανείς να είναι βέβαιος ότι πρόκειται για γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέταση που χρησιμοποιούμε? Βεβαίως. Για να κάνουμε τη διάγνωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούμε σε γαστροσκόπηση. Αρκεί αυτή? Η εξέταση εκλογής για να κάνουμε τη διάγνωση της παλινδρόμησης είναι η γαστροσκόπηση. Στη γαστροσκόπηση, τι θα δούμε? Θα δούμε, έχουμε τα ευρήματα, έμεσα ευρήματα, τα ευρήματα από τον αριθισμό του εσωφάγου. Είπαμε ότι το πρόβλημα με την παλινδρόμηση είναι ότι ανεβαίνουν οξέα από το στομάχι στο εσωφάγο και αυτά δημιουργούν τη ζημιά. Τα οξέα είναι που δημιουργούν τη ζημιά. Λοιπόν, ο ερυθισμός του εσωφάγου από τα οξέα θα μπορούσαμε να πούμε ότι κλινικά διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες. Δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε, μπορεί να είναι από μια απλή ερυθρότητα σαν ένα έγκαυμα, σαν και αυτό που το ηλιακό έγκαυμα που μπορούμε να υποστούμε το καλοκαίρι στον ήλιο, ένας απλός ερυθισμός, δηλαδή μια κοκκινίλα στο εσωφάγο, μέχρι να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά και μεγάλα έλκη και πολλαπλά έλκη στο εσωφάγο, που είναι το πληγές, πληγές, το οποίο είναι το τελικό στάδιο, στο πούμε, μιας παραμελημένης γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Αυτά όλα μπορούμε να τα δούμε με την γαστροσκόπηση και να βάλουμε τη διάγνωση της εσωφαγίτιδας και εμέσως τη διάγνωση της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Υπάρχει και μια πιο ειδική εξέταση, αν θέλουμε να μελετήσουμε πλέον ποσοτικά το φαινόμενο, πόσο συχνά συμβαίνουν, που είναι οι 24ωροι pH-μετρία. Αυτό απαιτεί την διασωλή, ένα ειδικό καθητήρα να τοποθετήσουμε στον εσωφάγο μέχρι το στομάχι, που θα καταγράφει συνεχώς την οξύτητα, στο πούμε, του εσωφάγου και της καρδιοσοφαγικής γωνίας, που θα μας δώσει με τη μέτρηση αυτή το ποσοτικό μέγεθος πλέον του πόσο σοβαρή είναι αυτή η παλινδρόμηση. Άρα πρακτικά υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούν να μας δείξουν τι συμβαίνει. Έτσι. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε οπωσδήποτε με τη γαστροσκόπηση πάντως. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο για να δούμε αν όντως έχουμε γαστροεσωφαγική παλινδρόμηση ή αν οφείλεται σε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, όπως για παράδειγμα αναφέρατε και την καρδιά, που μπορεί να παρουσιάσει
παρόμοια συμπτώματα. Να συνεχίσουμε όμως με τα συμπτώματα αυτά. Αίσθημα βάρους και δυσπεψία. Ναι. Είναι συμπτώματα τα οποία, ας το πούμε, είναι δευτερευούς σημασίας. Η δυσπεψία μπορεί να έχει και πολλές αιτίες, αλλά πολλές φορές μπορεί να συνοδεύουν και το αίσθημα βάρους. Είναι ένα ήπιο αίσθημα πληρότητας στο στομάχι ή και ήπιος πόνος γαστρικός, ας πούμε, ο οποίος μπορεί να συνυπάρχει μαζί με τα άλλα συμπτώματα όταν έχουμε την γαστροσφαγική παλινδρόμηση. Ένας ασθενής, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι υπάρχει πρόβλημα γαστροσφαγικής παλινδρόμησης, πώς το αντιμετωπίζει? Καταρχάς συντηρητικά, με την έννοια ότι θα πρέπει η πρώτη θεραπεία που δίνουμε είναι κάποια αγωγή η οποία μειώνει την οξύτητα του στομάχου, μειώνει την έκρηξη οξύτητα του στομάχου. Είναι ειδικά φάρμακα τα οποία είναι αναστολής πρωτονίων κλπ. Που εμποδίζουν το στομάχι να αναπτύσσει μεγάλη οξύτητα. Πράγμα το οποίο ανακουφίζει πάρα πολύ τα συμπτώματα της παλινδρομήσεως, βοηθάει πάρα πολύ στην επούλωση των ελκών που μπορεί να έχει ο ισοφάγος και την μείωση του ερεθισμού, όπως επίσης και κάποια φάρμακα άλλα διόξινα τα οποία όταν χορηγούνται μπορεί να δημιουργήσουν ένα φιλμ προστασίας από το οξύ κάθονται στο βλενογόνο πάνω και δημιουργούν ένα φιλμ προστασίας έτσι ώστε να είναι προστατευμένος ο βλενογόνος από την έκθεση στο οξύ. Άρα δηλαδή δημιουργούν ουσιαστικά μία μεμβράνη γύρω από τα σημεία εκείνα τα οποία είναι ευάλωτα στο στομάχι ή στον ισοφαγικό αυλό που οδηγεί βεβαίως προς το λαιμό. Αυτή είναι η πρώτη θεραπεία, η πρώτη θεραπευτική προσέγγιση που θα κάνουμε σε μια απλή περίπτωση γαστροσφαγικής παλινδρομήσεως. Γιατρέ, όμως, όταν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα λειτουργικό, μηχανικό να το πω έτσι, στον σφυκτήρα μεταξύ ισοφαγικού αυλού και στομάχου, αυτός ο σφυκτήρας με την συντηρητική αγωγή μπορεί να αντιμετωπιστεί, δηλαδή θα διορθωθεί αυτή η μηχανική βλάβη? Ή απλά αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα? Ουσιαστικά είναι συμπτωματική αντιμετώπιση, είναι ανακούφιση και θα πρέπει μαζί με άλλα μέτρα όπως ειδική διατροφή, κάποιες οδηγίες για το πώς κανείς θα, ας πούμε, απαγορεύει την κατάκληση με γεμάτο στομάχι. Να ξαπλώνουμε το βράδυ, για παράδειγμα. Ναι. Ειδικές οδηγίες, ας το πούμε, σε συνδυασμό με τα χάπια, με τα φάρμακα, της αναστολής πρωτονιών κλπ. Θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Ο σφυκτήρας όχι, δεν διορθώνεται ο σφυκτήρας, δεν διορθώνεται. Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες θα χρειαστεί να επέμβουμε και να κάνουμε κάτι, να διορθώσουμε ας το πούμε, είναι όταν πρώτον δεν ανταποκρίνεται ο ασθενής στην συντηρητική αντιμετώπιση, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν τα χάπια. Αρνούνται, δεν θέλουν και μπορούν να επιλέξουν να κάνουν μια επέμβαση. Δεύτερον, ασθενείς σε άτομα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή δεν τους πιάνουν τα χάπια, να το πω απλά. Δεν ανακουφίζονται τα συμπτώματα από τη φαρμακευτική αγωγή. Είναι πιο βαριά η κατάσταση. Είναι πιο βαριά η κατάσταση. Υπάρχουν και κάποιες, ξέρετε, και τα φάρμακα είναι δραστικά. Στο 99% των περιπτώσεων μπορεί να υπάρχει 1% που δεν ανταποκρίνεται, ας το πούμε, στη φαρμακευτική αγωγή. Τέλος, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η λεγόμενη διαφραγματοκύλη, δηλαδή που υπάρχει μια σαφής διαταραχή της ανατομίας στην περιοχή. Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε στην φωτογραφία. Όπως είναι αυτό ακριβώς που βλέπετε εδώ. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Είδαμε ότι ο ισοφάγος καταλήγει στο στομάχι, στην καρδιοσοφαγική γωνία, αφού περάσει από το ισοφαγικό τρίμα, δηλαδή μέσα από το διάφραγμα. Το διάφραγμα. Επειδή αυτά είναι λίγο επιστημονικοί όροι, και να πάμε να το εκλαϊκεύσουμε. Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα σωλήνα, τον ισοφάγο, ο οποίος καταλήγει στο στομάχι μας. Έτσι, ένα συνομοιώδης σωλήνας καταλήγει στο στομάχι μας. Βρίσκουμε λοιπόν το σωλήνα εκείνο. Ο ισοφάγος μας είναι στο θώρακα, ξεκινάει από το φάριγγα, καταλήγει στο στομάχι, είναι στο θώρακα ο ισοφάγος, το στομάχι μας είναι στην κοιλιακή χώρα. Η διάκριση, μάλλον ο διαχωρισμός της κοιλιάς από το θώρακα γίνεται με το διάφραγμα. Ωραία. Το διάφραγμα λοιπόν αυτό είναι όπου βρίσκεται και ο σφυκτήρας εκείνος που ευθύνεται για την γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Όταν χαλαρώνει αυτό, έχουμε την παλινδρόμηση. Στο σημείο εκείνο λοιπόν που διέρχεται ο ισοφάγος από το διάφραγμα για να γίνει στομάχι. Στο σημείο λοιπόν αυτό εκεί, που υπάρχει οριζόντια έτσι, λοιπόν. Εκεί υπάρχει ο λεγόμενος φρένο ισοφαγικό σύνδεσμος. Δηλαδή εκεί είναι καθυλωμένος ο ισοφάγος και το στομάχι στο σημείο εκείνο, στο κοιλιακό τείχομα, έτσι ώστε να μην μπορεί το στομάχι να ανέβει πάνω στο θώρακα. Έτσι. Όταν αυτός ο σύνδεσμος χαλαρώσει ή υπάρχει κάποια διαταραχή του εισπάση, ας το πούμε έτσι απλά για να το δώσουμε μια λαϊκή έτσι, ορολογία, μια χρησιμοποιήσουμε μια λαϊκή ορολογία, τότε το στομάχι είναι πιθανό, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, να ανέβει προς το θώρακα. Βγαίνει λοιπόν έτσι, μέσα από το σφυκτήρα μέσα και από το τρίμα, το στομάχι αρχίζει και περνάει προς το θώρακα. Αυτή είναι η λεγόμενη διαφραγματοκύλη.
Που σημαίνει όταν έχουμε διαχρωματική ηλιότητα. Έχει καταργηθεί αυτός ο σύνδεσμος, το στομάχι πλέον είναι κινητό, ο σφιχτήρας έχει μετατοπιστεί. Άραγε έχουμε μια σοβαρή ανατομική αλλίωση στην περιοχή, η οποία μπορεί να ευνοεί και να δημιουργεί παλινδρόμηση. Μπορεί να είναι και μια αιτία παλινδρόμησης. Η διαφραγματοκύλη λοιπόν με την γαστροεσωφαγική παλινδρόμηση είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν ή μπορεί να υπάρχει το ένα ξεχωριστά από το άλλο? Συνήθως είναι ξεχωριστά. Έτσι, η ανατομική αυτή ανομαλία προδιαθέτει και συνδέεται πολλές φορές με παλινδρόμηση, αλλά έχουμε πολύ συχνά διαφραγματοκύλες, κυρίως μικρές διαφραγματοκύλες, οι οποίες όμως δεν δημιουργούν πρόβλημα παλινδρόμησης και υπάρχουν ασθενείς που δεν έχουν συμπτώματα. Μπορεί να εντοπιστεί από τη γαστροσκόπηση αυτή η διαφραγματοκύλη? Συνήθως ναι, μπορεί. Ο εντοσκόπος συνήθως βλέπει τις διαφραγματοκύλες. Είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για να δει κανείς την ύπαρξη διαφραγματοκύλης. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι ότι όταν η διαφραγματοκύλη είναι απλώς αυτό που λέμε τυχαίο έβριμα και δεν συνοδεύεται από συμπτώματα παλινδρόμησης, είναι και άνευ κλινικής σημασίας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Εφόσον είναι μικρή. Έτσι. Αν πάμε λοιπόν στο άλλο άκρο, όπου πλέον είναι επιβεβλημένη μια θεραπεία και μάλιστα χειρουργική επέμβαση, τότε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς προχωρούμε λοιπόν στην ενδεικνυόμενη αντιμετώπιση του προβλήματος? Τι κάνουμε σε μια γαστροεσωφαγική παλινδρόμηση και πιο συγκεκριμένα σε μια διαφραγματοκύλη? Ωραία, εκλαμβάνω την ερώτηση ως εξής. Πότε εμείς θα χειρουργήσουμε? Αν το πούμε πιο απλά. Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Να ξεκαθαρίσουμε με το πρόβλημα της διαφραγματοκύλης. Η διαφραγματοκύλη από μόνη της, ασχέτως παλινδρομήσεως, θα χρειαστεί χειρουργείο όταν είναι μεγάλη. Γιατί αυτή η κατάσταση της πρόπτωσης του στομάχου είναι εξελισσόμενη. Συνήθως, όταν περάσουν και τα χρόνια από μια ηλικία και μετά, συνήθως στη γεροδική ηλικία, μετά τα 70, οι διαφραγματοκύλες μπορεί να λάβουν μεγάλες διαστάσεις και μπορεί να έχουμε συμπτώματα από την πίεση της καρδιάς των μεγάλων αγγείων ή ακόμα και δύσπνοια από την πίεση των πνευμόνων. Αυτά είναι άλλα συμπτώματα και δεν σχετίζονται τόσο πολύ με την παλινδρόμηση. Ωστόσο, είναι σοβαρά συμπτώματα και αν υπάρχουν, πρέπει η διαφραγματοκύλη να αποκατασταθεί. Άρα, πρέπει να χειρουργηθεί ο ασθενής. Και είναι και μια λανθάνουσα κατάσταση. Είναι ένα διαφορετικό καμπανάκι. Σε κάποιους μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Λοιπόν, δυνητικά χειρουργήσιμη κατάσταση η διαφραγματοκύλη, όταν από μόνη της δημιουργεί συμπτώματα λόγω μεγέθους, αν αυξηθεί το μέγεθός της. Λαπαροσκοπική και εδώ είναι. Και εδώ λαπαροσκοπική, βεβαίως. Η επέμβαση που γίνεται στην ουσία είναι η ίδια. Όπως και στην παλινδρόμηση. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, η παλινδρόμηση, ακόμα και αν δεν έχουμε διαφραγματοκύλη, εάν δημιουργεί πρόβλημα στον ασθενή στην καθημερινότητά του, έχει τις καούρες του, δεν τον πιάνουν τα φάρμακα ή δεν θέλει να παίρνει τα φάρμακα, μπορεί να είναι κάποιος νέος άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να έχει το πρόβλημα αυτό, χρόνιο πρόβλημα παλινδρομήσεως και να παίρνει φόρους ζωής χάπια. Έτσι, έχει μια λογική αυτό. Μπορεί να αποφασίσει και να προσφύγει στη λύση της χειρουργικής. Τι κάνουμε εμείς σε χειρουργείο όταν είναι λοιπόν να χειρουργήσουμε εκεί την περιοχή της καρδιοσφαγικής γωνίας και του σφαγικού τρίματος? Δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι αν υπάρχει κάποια διαταραχή στην ανατομία της περιοχής, όπως στην περίπτωση της κύλης, να ανατάξουμε το στομάχι, να έρθει στη θέση του το στομάχι, να φύγει από το θώρακα, να χωρίσουμε τον ισοφάγο λοιπόν από το στομάχι και να σφίξουμε τα σκέλη του διαφράγματος έτσι ώστε να μην μπορεί το στομάχι να μετατοπίζεται. Από την άλλη πλευρά, κάνουμε μια προσπάθεια ανακατασκευής ή τέλος πάντων κατασκευής ενός σφιχτηριακού μηχανισμού. Αυτόν τον σφιχτήρα που δεν λειτουργεί δηλαδή στην περίπτωση της παλινδρομήσεως, που δεν λειτουργεί σωστά, προσπαθούμε να τον ανακατασκευάσουμε με ορισμένες τεχνικές τολοπλαστικής, όπως λέγεται, τύπου Nissen ή τουπέ. Είναι, δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή? Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή παίρνουμε το θόλο του στομάχου, που είναι το πιο μεγάλο, πιο ξεχυλωμένο, ας το πούμε, μέρος του στομάχου. Ερχόμαστε και τον τυλίγουμε γύρω από τον ισοφάγο, αφού φέρουμε τον ισοφάγο στη θέση του και τον καθυλώσουμε φτιάχνοντας αυτόν τον φρένο ισοφαγικό σφιχτήρα που λέγαμε ότι έχει καταστραφεί στην περίπτωση της διαφραγματοκύλης. Κατασκευάζοντας λοιπόν αυτό το θόλο γύρω, φέρνοντας το θόλο γύρω από το στομάχι και καθυλώνοντας τον ισοφάγο στη θέση του κάτω από το διάφραγμα. Μιας και το περιγράφετε, ναι, να το βλέπουμε κιόλας εδώ οπτικά για να κατανοούμε πώς ακριβώς γίνεται αυτή. Δημιουργούμε λοιπόν με αυτή την αναδίπλωση του στομάχου ένα καινούριο σφιχτηριακό μηχανισμό. Έτσι, θα το δούμε τώρα. Εδώ λοιπόν φέρνουμε το κομμάτι, το χαλαρό του στομάχου. Έτσι, ερχόμαστε, το διπλώνουμε και το ράβουμε γύρω από τον ισοφάγο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας σφιχτηριακός μηχανισμός. Μια ζώνη δηλαδή αυξημένων πιέσεων, όπως λέμε, που να αποτρέπει την παλινδρόμηση γαστρικών υγρών προς τον ισοφάγο.
Αυτό όλο λοιπόν συμβαίνει και για τη διαπραγματοκύλη, αφού βεβαίως έχουμε επαναφέρει, έχουμε ανατάξει το στομάχι που έχει βγει. Και έχουμε μειώσει και το εσωφαγικό τρίμα, το έχουμε μικρύνει. Λοιπόν, πάνω κάτω η τεχνική και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδια. Είναι αυτή η επέμβαση. Και του ΠΕ, λίγο διευκρινίστε μας γιατί διαφέρουν μια από την άλλη. Αυτό είναι μια τεχνική, τώρα μια λίγο διαφορετικό την τεχνική του ΠΕ. Έχει σχέση με το σε πόσες μοίρες κλείνει τον. Αν είναι ολική, δηλαδή, αν είναι 270 μοίρες η περιστροφή του στομάχου γύρω από τον εισοφάγο, είναι του ΠΕ. Αν είναι 360, όπως είδαμε στην εικόνα μας, είναι νήσιμο. Μια πλήρης λοιπόν είναι περιστροφή. Έχει να κάνει με τη δημιουργία. Του νέου ισοφαγικού σφιχτήρα και έχει να κάνει με το πόσο ο ισοφάγος αν έχει καλό περιστατισμό ή δυνατότητα προώθησης τροφής. Η τουπέ είναι λίγο πιο κατάλληλη για άτομα πιο προχωρημένης ηλικίας που ενδεχομένως έχουν και μια δυναμία στην μετακίνηση, στον περιστατισμό του ισοφάγου και στη μετακίνηση της τροφής προς το στομάχι. Μάλιστα. Να επανέλθουμε όμως στις αιτίες εκείνες του πότε ακριβώς χειρουργούμαστε όταν έχουμε γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Να πάμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο αφορά τις υποτροπές και βέβαια μετά έχουμε τις επιπλοκές γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης, η στένωση, εξέλκωση, ναι. Ο ισοφάγος Μπάρετ, ο γνωστός ισοφάγος και αναπνευστικές επιπλοκές. Λοιπόν, αυτά που βλέπουμε στη διαφάνεια τώρα, οι επιπλοκές, είναι οι επιπλοκές της παλινδρόμησης στην ουσία, οι επιπλοκές της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση έχει μια πολύ στενή σχέση με αυτό που λέμε ισοφάγο Μπάρετ. Ο ισοφάγος Μπάρετ είναι μια κατάσταση δυσπλαστική του ισοφάγου που οφείλεται στη χρόνια φλεγμονή, εκεί αποδίδεται, στη χρόνια φλεγμονή που προκύπτει από το συνεχή ερεθισμό των γαστρικών υγρών. Προϋποθέτει ο ισοφάγος Μπάρετ τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δυνητικά επικίνδυνη με την έννοια ότι αν ξεκινήσει αυτή η ιστορία της δυσπλασίας μπορεί στο μέλλον να εξαλλαγεί και να δημιουργήσει κάποια καρκινική κατάσταση, ας πούμε, σαν ασθενή. Λοιπόν, αυτό είναι το ακραίο στάδιο, το οποίο αν φτάσουμε εκεί τα πράγματα έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν. Ναι, χωρίς να θέλουμε να τρομάξουμε τους ασθενείς, τα άτομα που μας ακούνε, ο ισοφάγος Μπάρετ, θέλω να πω ότι ναι, μεν σχετίζεται με δυσπλαστικές καταστάσεις και καρκίνο, αλλά δεν σημαίνει ότι ο ισοφάγος Μπάρετ είναι καρκίνος. Σημαίνει απλά ότι ο ασθενής που έχει ισοφάγο Μπάρετ θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά, δηλαδή μια φορά το χρόνο, θα πρέπει να υποβάλλεται σε γαστροσκόπηση και να παίρνονται και βιοψίες, έτσι ώστε να παρακολουθείται. Θέλω να πω ότι η συχνότητα εξαλλαγής είναι πολύ μικρή. Στην ουσία είναι γύρω στο 2 με 3 άτομα στα 1000 το χρόνο. 2-3 της χιλίας το χρόνο, που σημαίνει ότι ακόμα και σε 20 χρόνια η πιθανότητα του ένας ισοφάγος του Μπάρετ να γίνει καρκίνος είναι κάτω από 5%. Μάλιστα. Δεν είναι μεγάλη πιθανότητα. Όμως, ναι, είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε ο ασθενής, γιατί έστω σαν πιθανότητα υπάρχει. Γι' αυτό, ειδικά στο ισοφάγο Μπάρετ, αξίζει οπωσδήποτε και να παρακολουθείτε, αλλά και να χειρουργείτε. Γιατί στα πλαίσια της θεραπείας, ο ασθενής που έχει ισοφάγο Μπάρετ θα πρέπει πάση θυσία να μειωθεί η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση ή δυνατόν να μηδενιστεί. Και θα πάρει τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά θα πρέπει να υποβληθεί και σε μια επέμβαση, ειδικά αν έχει αρχίσει να εμφανίζει δυσπλασίες, θα πρέπει να υποβληθεί σε μια αντιπαλινδρομική επέμβαση, όπως λέγεται, τύπου Νίσεν, για να μειωθεί η έκθεση του ισοφάγου στα γαστρικά υγρά που προκαλούν αυτή την κατάσταση και την εξέλιξή της. Να δούμε και την επόμενη κάρτα που έχουμε βεβαίως για τη χειρουργική θεραπεία. Ευμεγέθης διαφραγματοκύλη. Και βέβαια μετά από επιθυμία. Είναι αυτά που έχουμε τονίσει. Είναι αυτά που έχουμε τονίσει, ότι όταν η διαφραγματοκύλη είναι λάβει μεγάλες διαστάσεις, κυρίως σε άτομα πιο μεγάλης ηλικίας, μπορεί να δημιουργήσει πλέον συμπτώματα πέραν της παλινδρομήσεως, πιεστικά φαινόμενα στα μεγάλα αγγεία, στην καρδιά, στους πνεύμονες, να έχουμε συμπτώματα δύσπνοιας ή και πόνους προκάρδιους και αρρυθμίες καρδιακές. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει, αν υπάρχουν τέτοια συμπτώματα, οπωσδήποτε να αποκαθίσετε και να χειρουργείτε τη διαφραγματοκύλη. Κλείνοντας, γιατρέ, πείτε μου, είναι δυνατόν η παράλληλη ταυτόχρονα, το πω έτσι, επέμβαση όταν κάνουμε, για παράδειγμα, μια γαστρική πτύχωση και την παχυσαρκία και ταυτόχρονα να έχουμε και γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, μια αντίστοιχη επέμβαση λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους την βλάβη? Γιάννη, κοίταξε. Η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, όπως έχουμε πει, είναι μια φτούσια κατάσταση που μπορεί να συνεπάρχει με διαφραγματοκύλη, μπορεί και όχι. Είπαμε επίσης ότι η παχυσαρκία αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα της παλινδρόμησης. Δηλαδή, πολλές φορές φεύγοντας η παχυσαρκία, μπορεί να φύγει και η παλινδρόμηση. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Όταν έχουμε ασθενείς με διαγνωσμένη διαφραγματοκύλη, δηλαδή και παλινδρόμηση,
Εάν δηλαδή κάποιος είναι και παχύσαρκος, έχει και διαφραγματοκύλη και γαστροσοφαγική υπερνητρόμηση, τότε μπορούμε στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χειρουργείο, να τα διορθώσουμε όλα μαζί. Να κάνουμε και την πτυχωσή μας, να αποκαταστήσουμε και τον ισοφάγο, να αποκαταστήσουμε και τα σκέλη του διαφράγματος. Και να βγούμε καινούργιοι. Και να βγούμε καινούργιοι. Τις περισσότερες φορές όμως δεν συνυπάρχουν όλα. Μπορεί κάποιος να έχει μια παλινδρόμηση και παχυσαρκία. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έχουμε κάποια ορατή ανατομική αλλίωση στην περιοχή, όχι, δεν θα πειράξουμε κάτι άλλο. Θα κάνουμε την πτυχωσή μας, θα περιμένουμε το αποτέλεσμα, μήπως χάνοντας βάρος ο ασθενής φύγει και η παλινδρόμηση. Και αν φύγει, έχει καλώς. Εάν δεν φύγει, τότε μπορούμε σε δεύτερο χρόνο να ξαναδούμε το θέμα, να κάνουμε τις εξετάσεις μας και αν χρειαστεί να αποκατασταθεί, μπορεί να αποκατασταθεί και σε δεύτερο χρόνο. Μάλιστα. Γιατρέ, ήσασταν απόλυτα σαφείς. Νομίζω ότι μας δώσατε μια σφαιρική και ταυτόχρονα συγκεκριμένη εικόνα, ειδικά για την ενισχυμένη γαστρική πτύχωση και τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν, για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως η παχυσαρκία αλλά και η γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ, Γιάννη. Το περιττό βάρος δεν αποτελεί απλά ζήτημα αισθητικής. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του ατόμου. Η φαρμακευτική αγωγή και οι δίαιτες συχνά μπορεί να είναι αναποτελεσματικές. Με συνέπεια, η χειρουργική επέμβαση στα χέρια ενός έμπειρου όμως γιατρού να είναι μονόδρομος για την αποκατάσταση της ποιότητας ζωής. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.